ευθύς αμέσως. Σας άρεσε αυτή η κίνηση, αυτή η κίνηση είναι. Ξέρετε τι κάνω παρά, γιατί μου λέει σκηνοθέτης, κάτι έχει στον δεξί ζώμο. Και κάνω κάτι τέτοια, αλλά είδες πριγκιπικά, ρε παιδί μου. Ένα τάσα. Θέλει στυλ, Νατάσα, θέλει στυλ. Μόνο στυλ. Με στυλ και η Νατάσα μας. Καλώς. Γεια σας, καλησπέρα. 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 Δεν έχουμε στυλ, δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε και λίγο στυλάτοι. Σε παρακαλώ πολύ. Τι εκπομπή είμαστε. Στυλάτα θα δώσω το σύνθημα. Ναι. Όποιος γυρίζει, κερδίζει. Μπράβο. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς σας βρήκα. Θα παίξουμε μια λεξομαχία. Με αυτό θα πάρετε τα πρώτα 100 ευρώ. Και μετά θα ανοίξετε την πορτοφόλα έτσι και θα βάζουμε μέσα χρήμα. Πάμε. Η κατηγορία είναι στον φούρνο. Είναι μια κατηγορία που ακούγεται ως κατηγορία με πολλές θερμίδες. Δημήτρη. Μπαγκέτα με προσούτο. Έτσι, μπράβο. Αλλά θέλω να σα πω ότι εντάξει, μπορεί να έχει πολύ θερμίδε ή όλη φάση στο φούρνο, αλλά επειδή τι λέμε πάντα. Πρωί είναι τώρα, τα καίει όλη τη μέρα. Οπότε τρώω το πρωί τον αγλαίωρα στο φούρνο από μέσα και λέω θα τα κάψω όλη τη μέρα. Δεν είναι τίποτα. Απλώ μέχρι το μεσημέρι δεν μπορώ να πάρω ανάσα, δεν έχει κάτσει. Έτσι, γιατί θα πάρει μία μπαγκέτα μόνο. Μία θα πάρει μόνο. Δημήτρη, μία. Σίγουρα όχι. Αν πα δουλειά δεν πρέπει να πάρει δύο-τρει να έχει γκάβα. Έλα να παίξει. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Κατηγορία. Σούπερ ηρωίδα. Α, γυναίκα σούπερ ηρωίδα. Τώρα δεν ξέρω αν πετάει, τρέχει γρήγορα, χτυπάει, βγάζει φωτιές, πετάει λέζερ, δεν ξέρω τίποτα. Και σούπερ ηρωίδα και ηθοποιός. Από κάτω. Έχουμε 150 ευρώ. Θα ξεκινήσουμε με το σίγμα. Έχει ένα. Πήρες τα πρώτα σου 150. Θα πούμε το ταφ. Μπράβο. Ναι. Και 60 τώρα. Θα πούμε το μη. Ένα μη. Άχαστος, άχαστος, ο Δημήτρης. Έχεις βρει ένα γράμμα κάθε φορά που έφερες κάτι. Τώρα, επειδή έχεις φέρει τριχίλιαρο και μισό να βρεις που λέει ο λόγος, θα το πάρεις, αλλά είναι το πιο μεγάλο που έχει έρθει μπροστά σου. Θα πούμε το γράμμα νι. Το πήρες! Το τριχίλιαρο μπόνους είναι δικό σου και θα μου το δώσεις για φύλαξη. Βέβαια, εταιρεία εδώ, φύλαξη, security και τα σχετικά, εγώ ξέρεις. Σε περίπτωση που πας τελικό και δεν έχεις χρεοκοπήσει κάπου, το βρίσκεις μπροστά σου. Τώρα όμως έχεις 330 ευρώ. Και είναι ώρα να αγοράσουμε ένα σύμφωνο, νομίζω. Θα πάρουμε το Α. Αγοράζουμε φωνήεν, λοιπόν. Φωνή, τα σύμφωνα εγώ τα δίνω έτσι, αβέρτα να ξέρει. Λοιπόν, φωνήεν. Το καλύτερο σίγουρα σε αυτό το γρίφο. Σούπερ ηρωίδα. Θα αγοράσω και το Ιώτα. Οκ. Αμάν. Το οποίο σπανίως δεν υπάρχει έτσι σε ξενικά ονόματα κτλ. Εδώ δεν υπάρχει. Και, μας έκανε. Και έτσι χάνει τη σειρά σου. Γεωργία, για έλα σε παρακαλώ να ψάξουμε την σούπερ ηρωίδα. Καλή αρχή να σου ευχηθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αρχίζουμε ωραία με μια δωρεπιταγή, αρκεί να πετύχουμε σύμφωνο. Το πι. Πι. Όχι, λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Οπότε και η Άντα θα παίξει τον πρώτο γύρο. Άντα, καλώς όρισες. Καλώς σας. Έλα, κάνει τη διαφορά, πες μου, τους ξέρω όλους τους σούπερ ηρωίδες, θα παίξω και τους ηθοποιούς. Σχεδόν όλους τα έλεγα. Εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό. Άντα μου, δεν πειράζει. Πάμε. Λοιπόν, καλή αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε 20, ναι. Θα πω το κάπα. Κάπα, ναι. Εδώ να πούμε βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω αν αποτελεί βοήθεια, απλώς ο συγκεκριμένος ρόλος, κινηματογραφικά τουλάχιστον, τυχαίνει να είναι στην ταινία με τα περισσότερα εισιτήρια εις πράξεις όλων των εποχών. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε μόλις 20. Έλα, τώρα πήρες 20 ευρώ, θα χάσεις τα 10. Πλάκα μας κάνετε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Χάνουμε τα 10 ευρώ, χάνουμε τα μισά μας λεφτά. Έρχεται ο Δημήτρης που έχει 230 τα περισσότερα μέχρι στιγμή σε αυτό το γύρο. Θα πούμε το λάμδα. Η Σαλδάνα των γνωστών Σαλδανέων
Το μικρό δεν το θυμάσαι, το όνομά τη. Μάλλον είμαστε από πολύ μακρινά χωριά. Ναι, είναι από άλλα χωριά, Σαλντάνα, ναι. Σαλντανέ ήταν περίφημη στην περιοχή του. Λοιπόν, 2,50. Και το επόμενο σύμφωνο που θα πει θα είναι για 50. Θα πω το γάμα. Κάτι γίνεται εκεί. Θα αγοράσουμε και το όμικρον. Όμικρον. Που ακόμα και αν το έχεις δει, μπορεί να μην θυμάσαι και το όνομα, ρε παιδί μου, που λέει ο λόγος. Πάντως έχουμε δύο όμικρον. Ναι, ναι. Θα φέρεις ερωτηματικό, όχι 50. Θα πω το ρο. Γιατί καταλαβαίνεις το όνομα, έτσι. Λοιπόν, εδώ θέλω να σου πω ότι πρόκειται για μία φύλακα του γαλαξία. Όλα καλά μέχρι εκεί. Πώς τη λένε την ηθοποιό? Θα σου βγει σε καλό, αρκεί να πετύχεις το γράμμα, γιατί έχεις άλλα 150, οπότε θα πάμε για ένα πολύ καλό ποσό, 400. Θα πω το γράμμα φι. Φι. Φι σαν φωτής. Ναι. Όχι, 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 όχι. Γεωργία. Καλό ποσό. Το χ. Όχι. Τελικά. Άντα. Ναι, ναι. Θα πω το ζήτα. Στην τύχη. Ναι. Όχι στην τύχη ακριβώς. Α, υποψιάζω. Υποψία. Έχω μία υποψία. Λοιπόν, ώρα να το λύσουμε. Για 100 ευρώ, τι να κάνουμε. Για 100 ευρώ. Γκαμόρα, ναι. Ζώη Σαλντάνα. Αστοχήσαμε, βρήκαμε το σύμφωνο, αστοχήσαμε στην υπομονή. Λοιπόν, πες τώρα, Δημήτρη. Γκαμόρα, Ζώε Σαλντάνα. Αυτό ήταν, λοιπόν, το μικρό ανέλθιστο δωράκι από την Άντα. Την έκανε ζωή, το δώσω λίγο πιο ελληνικό. Έτσι. Και έχουμε τα 250 ευρώ στον Δημήτρη, που είναι και το μεγαλύτερο ποσό αυτού του γύρου, να μπαίνουν απευθείας στην τράπεζα και να ανεβάζουν το ποσό σου στα 3,50. Ήταν ο πρώτος γύρος, στο δεύτερο έρχεσαι να παίξεις πρώτη. We'll be right back.